από τους πραγματικά τελευταίους μεγαλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές. Ο Δημήτρης Μητροπάνος άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα το πρωί, σε ηλικία 64 ετών, από πνευμονικό οίδημα. Ο καλλιτεχνικός κόσμος της χώρας έχει βυθιστεί στο πένθος. Χιλιάδες είναι τα μηνύματα και στο χώρο της μπλογκόσφαιρας και του ίντερνετ και στο Twitter, γιατί ο Δημήτρης Μητροπάνος μίλησε με τη φωνή του, με τα τραγούδια του, στις καρδιές όλων μας. Με τα τραγούδια του μεγάλωσαν πολλές γενιές Ελλήνων. Και τα σημερινά παιδιά τα τραγουδάνε και τα σημερινά παιδιά είχαν την ευκαιρία να τον ακούσουν ή να τον δουν από κοντά να τραγουδάει. Θα συνδεθούμε με το νοσοκομείο που άφησε την τελευταία του πνοή, στο Μαρούσι, όπου βρίσκεται η Μανιάνα Καλογεράκη, να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Μανιάνα. Γεύμα από ιδιωτικό θεραπευτήριο των Βορείων Προαστίων. Λοιπόν, εδώ ο Τατιάνα, κυρίες και κύριοι, όπου παίχτηκε η τελευταία πράξη του δράματος για τον Δημήτρη Μητροπάνο. Θέλω να σας πω τα στοιχεία του ρεπορτάζ που συναντήσαμε και εμείς από κοντά, τα δύο τραγικά πρόσωπα στη ζωή του αξέχαστου, του αείμνηστου τραγουδιστή, ο οποίος, όπως είπες και εσύ, άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα το πρωί σε ηλικία 64 ετών. Η αδελφή του, αυτή η γυναίκα η οποία του χάρισε πραγματικά την ζωή με τον νεφρό που του δώρησε πριν από σχεδόν 4 χρόνια, Τατιάνα, η Σμάρο, ο άνθρωπος που του στάθηκε περισσότερο ίσως από κάθε άλλον σε ό,τι αφορά το καθαρά παθολογικό κομμάτι της υγείας του, του χάρισε τον νεφρό του, ήταν συντετριμένη. Όταν την ρώτησαν εάν θέλει κάτι, αν χρειάζεται κάτι, το μοναδικό πράγμα που είπε η αδελφή του Σμάρο, και τόσο σε εμάς τους δημοσιογράφους, όσο και στους ανθρώπους του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος, τον αδελφό μου μπορείτε να μου φέρετε πίσω τον αδελφό του. Τίποτε άλλο δεν θέλω. Να πούμε ότι η Σμάρο, η γυναίκα που βλέπουμε στην οθόνη μας, με αυτοθυσία πραγματικά, όπως είπες και εσύ, Μανιάνα, μπήκε στο χειρουργείο, της άνοιξαν το κορμί για να προσφέρει ζωή στον αδελφό της. Του έδωσε το ένα της νεφρό. Και μάλιστα, σύμφωνα με συνέντευξη του ίδιου του Μητροπάνου, πριν από περίπου 3 με 4 χρόνια, είχε πει ο ίδιος ότι αυτή η γυναίκα που βλέπουμε τώρα συντετριμένη στην οθόνη μας, μπήκε στο χειρουργείο εδώ στην Ελλάδα, άνοιξαν και αυτόν και τη γυναίκα αυτή, τους είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα στην Ελλάδα, στη συνέχεια πήγαν στο Παρίσι, ξανά άνοιξαν το κορμί της γυναίκας αυτής, αφαίρεσαν τον νεφρό, και έδωσε στον αδελφό της άλλα 4 χρόνια ζωής. Και εδώ έχουμε να πούμε το εξής. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Πώς έφυγε ο Δημήτρης Μητροπάνος? Γιατί υπάρχει ρεπορτάζ που θα δώσουμε σε λίγο ότι την προηγούμενη Πέμπτη γύρισε από το Παρίσι και ήταν τελείως καλά. Πώς έφυγε αυτός ο άνθρωπος έτσι ξαφνικά από τη ζωή? Συνέχισε, Μανιάνα Καλογεράκη. Θέλω να σας πω και άλλα στοιχεία από το συγκλονιστικό, το ανατριαστικό ρεπορτάζ, το οποίο βρέθηκε εδώ σε εξέλιξη πριν από λίγη ώρα. Θέλω να σας πω, Τατιάνα, ότι συναντήσαμε και την γυναίκα του, την Βένια, με την οποία ήταν μαζί 20 χρόνια και επέκτησαν 2 κόρες, ηλικίας 17 και 14 ετών αντίστοιχα, την Αναστασία και τη Μυρσίνη. Η γυναίκα του, λοιπόν, σε συνέχεια των όσων μόλις είπε, Τατιάνα, κρατούσε στα χέρια της τα αποτελέσματα των τελευταίων εξετάσεων από το Παρίσι, οι οποίες εξετάσεις έλεγαν ότι όλα είναι μία χαρά με την υγεία του, ότι το νεφρό του έχει μία καλή πορεία και ότι η κατάσταση της υγείας του είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ καλή. Σε κατηδίαν συνομιλία που είχαμε μαζί της, μας αποκάλυψε ότι ό,τι συνέβη δεν κράτησε σήμερα το πρωί περισσότερες από 2 ώρες. Δηλαδή ένιωσε μία δυσφορία, ήρθε στο νοσοκομείο, έχοντας γυρίσει από το Παρίσι την Μεγάλη Πέμπτη, όπου έκανε τις τελευταίες εξετάσεις, οι οποίες, όπως είπαμε, χαρακτηριστικά ήταν απόλυτα επιτυχημένες, στέφτηκαν από απόλυτη επιτυχία. Και όλο το σκηνικό σήμερα το πρωί δεν διήρκησε περισσότερο από 2 ώρες. Υπέστη γαστρεντερίτιδα, όλα ξεκίνησαν από μια απλή γαστρεντερίτιδα. Στην συνέχεια ένιωσε μια έντονη δυσφορία, μέχρι που ήρθε το οξύπνευμονικό είδημα, το οποίο διαβάσαμε χαρακτηριστικά και στο επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν από το ιδιωτικό θεραπευτήριο στο οποίο νοσηλεύτηκε. Πέρασε τις τελευταίες του ώρες ο αείμνηστος ερμηνευτής. Επαναλαμβάνουμε και αυτές είναι πληροφορίες που συλλέξατε, Μανιάνα, από το ρεπορτάζ πριν από λίγο. Πριν από λίγο, λοιπόν, στο μευτήριο και η Ελισάβετ Οικονόμη, στο νοσοκομείο, και η Ελισάβετ Οικονόμη, η οποία
ήρθε σε επαφή με την οικογένεια. Είδαμε την οικογένεια πριν από λίγο να αποχωρεί. Στο πίσω κάθισμα, αν δεν απατώμε, καθόταν η σύζυγος, η Χήρα πλέον. Η σύζυγος, ακριβώς. Η Χήρα του Δημήτρη Μητροπάνου. Ο Δημήτρης Μητροπάνος, λοιπόν, την προηγούμενη Πέμπτη, τη Μεγάλη Πέμπτη, επέστρεψε από το Παρίσι. Είχε ταξιδέψει εκεί, σε αυτό το προγραμματισμένο έλεγχο που κάνει ο άνθρωπος, για να δει ότι όλα είναι εντάξει. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει μεταμόσχευση, ελέγχουν κάθε φορά, κάθε χρόνο, μια φορά το χρόνο τουλάχιστον, ελέγχουν με εξετάσεις το μόσχευμα. Είχε πάρει λοιπόν ο άνθρωπος τον νεφρό της αδελφής του και είχε πάει στο Παρίσι να γίνει ο προγραμματισμένος έλεγχος. Μάλιστα, δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε την Ελισάβετ στη τηλεφωνική μας γραμμή, την οικονόμη, η οποία έκανε ρεπορτάζ μέσα στο νοσοκομείο. Η γυναίκα του είχε μαζί της το φάκελο με τις εξετάσεις από τη Γαλλία, οι οποίες εξετάσεις έδειχναν ότι είναι όλα καλά, μανιάνα, δεν ξέρω αν γνωρίζεις εσύ κάτι γι' αυτό. Τα κρατούσε στα χέρια της, Τατιάνα, τα κρατούσε τα χαρτιά, όλο το φάκελο αλλαντικά το κρατούσε στα χέρια της και ο φάκελος με τα έγγραφα τον κρατούσε η γυναίκα, δηλαδή τον είχε στα χέρια της. Τα έγγραφα έλεγαν ότι όλα βαίνουν καλώς και ότι η κατάσταση της υγείας του είναι πολύ καλή αυτή τη στιγμή. Μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη δηλαδή που επέστρεψε ο άνθρωπος από το Παρίσι για προγραμματισμένο έλεγχο. Πάντως, μέχρι φως... τη Μεγάλη Πέμπτη δηλαδή ήταν μια χαρά. Φως όλα αυτά μπορεί ίσως να ρίξει ο κύριος Πολιτάκης, ο οποίος είναι ο γιατρός του Εκλιπόντος, είναι ο γιατρός του Δημήτρη του Μητροπάνου και δεν είναι απλά γιατρός του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υπήρξε και πολύ φίλος του Δημήτρη Μητροπάνου, 20 χρόνια, ένας άνθρωπος που τον έχει βοηθήσει, ένας άνθρωπος που έχει αναφερθεί σε συνεντεύξεις του Δημήτρη Μητροπάνου ως ο άνθρωπος που τον βοήθησε και του έσωσε τη ζωή. Κύριε Πολιτάκη, καλό μεσημέρι.